Κοντά μας ο Αλέξης Κεραμάς από τους διακριθέντες σήμερα του Κέντρου Βελισσίων σε μια καθολική εμφάνιση απέναντι στον Αστέρα Ξεγιανής. Μια πραγματικά σπουδαία νίκη για εσάς που σας φέρνει στο πλην 5 πλέον από την κορυφή. Απέναντι σε έναν αντίπαλο ο οποίος έχει δείξει και τη δυναμική του αλλά και το τι μπάτζετ έχει να έχει τον πρώτο λόγο στην κατηγορία. Θέλουμε λίγο τις σκηνικές σου σκέψεις μετά το 2-0 εδώ στα Βελίσσια. Αρχικά δεν έχω φωνή, το πρώτο. Εγώ νομίζω δίκαια νίκη. Δίκαια κατά κράτος. Δείξαμε ότι το μείον 8 δεν ήταν δίκαιο. Είχαμε παίξει 12 μάτς και στα 12 εγώ πιστεύω ότι στα 3 μάτς που έχουμε χάσει βαθμούς και στα 3 παιχνίδια δεν μας ήθελε η μπάλα. Σήμερα η μπάλα μας ήθελε γιατί ο Αστέρας στο 0-0 χάνει ευκαιρία τεράστια δοκάρι. Η μπάλα μας δικαιώνει. Βάζουμε 2 γκολ. Θα μπορούσε να πει μεγάλο το σκορ. Νομίζω δίκαια νίκη απέναντι σε μια πολύ ποιοτική ομάδα. Ο Αστέρας έδειξε ξανά ότι δεν είναι τυχαία στην κορυφή. Τα παιδιά που έχει είναι εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές όπως και οι δικοί μας. Για μένα πιστεύω ότι αυτή η νίκη ξαναρχίζει το πρωτάθλημα από το 0 παρότι είμαστε στο μείον 5. Θεωρώ ότι αυτή η νίκη ίσως είναι κάτι παραπάνω από μια νίκη για τους βαθμούς. Εδώ και πάρα πολύ καιρό περιμένετε αυτό το παιχνίδι και οι δύο. Η αλήθεια είναι ότι το πλήν 8 είναι πάντα έτσι μια δύσκολη βαθμολογική απόσταση μεταξύ των δύο ομάδων. Η δικιά σας ομάδα από ό,τι είδαμε μπήκε και χωρίς άγχος. Δηλαδή ήταν σε ένα σημείο αρκετά προετοιμασμένη πνευματικά για να κυνηγήσει αυτό το παιχνίδι και να τα παίξει όλα για όλα, γιατί στην ουσία ήταν σήμερα όλα ή τίποτα για εσάς. Mm-hmm. Ναι, όπως είχαμε πει και πριν μέσα στα αποδυτήρια, αυτά τα μάτς είναι καθαρά προσωπικότητα, δεν υπάρχει άγχος. Εγώ το έχω ξαναπεί ότι τα παιδιά που έχουν άγχος είναι αυτοί που έχουν κάποια ασθένεια, που είναι σε πόλεμες χώρες. Εμείς εδώ ήρθαμε να παίξουμε πρωτάθλημα ΑΕΠΣΑ, δεν είμαστε σε κάποιο πόλεμο. Το άγχος δεν χρειάζεται να υπάρχει. Το πετύχαμε, ήμασταν με φουλ καθαρό μυαλό. Νομίζω και στο πρώτο και στο δεύτερο ήμασταν κυρίαρχοι. Ξαναλέω, ο Αστέρας πολύ ποιοτική ομάδα για μένα και τα παιδιά πολύ ποιοτικά, αλλά εμείς σήμερα ήμασταν καλύτερη ομάδα και νομίζω δίκαια. Το 2-0 είναι καθαρό. Στο δεύτερο μήνυμα, τι άλλαξε ακριβώς, πιστεύεις, ήσασταν πιο τολμηροί. Ναι, εγώ θα πω ότι όντως και οι οδηγίες μέσα στο ημίχρονο από τον προπονητή ήταν το να το πιστέψουμε παραπάνω, γιατί στο πρώτο ενώ είχαμε μια μικρο υπεροχή, δεν είχαμε κλασική ευκαιρία ή κάτι. Στο δεύτερο, νομίζω ότι με την πρώτη στιγμή που βρήκαμε ένα σουτ καλό, η ομάδα νομίζω ξεκλειδώθηκε. Δηλαδή, όλα τα παιδιά άρχισαν να παίρνουν προσπάθειες παραπάνω. Ήταν πιο ποιοτική, πιο καλές επαφές. Ήταν νομίζω το κλειδί, ήταν το δεύτερο ημίχρονο. Αυτό. Αυτή τη στιγμή είστε δεύτεροι. Στην ουσία έχετε φτιάξει μια διαφορά από τους διώκτες όσον αφορά και την δεύτερη αλλά και την πρώτη. Πιστεύεις ότι είναι και ένα αποφασιστικό βήμα ότι θα πάτε κι εσείς μέχρι τέλους για να διεκδικήσετε αυτό το τίτλο? Γιατί είστε και μια ομάδα που τώρα ανέβηκε κατηγορία, αλλά έχει εξίσου ένα πολύ δυνατό κορμό παιχτών και γενικότερα έχει αρκετούς πολιτικούς προσφυγιστές και τον Αλεξανδράκη θα πει σήμερα, δηλαδή δεν αγωνίστηκε ένας πολύ πολύτιμος παίκτης για εσάς. Ο Γιάννης είναι όντως ένας από τους πιο πολύτιμους ποδοσφαιριστές, όχι μόνο για το αγωνιστικό κομμάτι, είναι κυρίως για την προσωπικότητα που έχει, για αυτό που δίνει στην ομάδα, όπως όλα τα παιδιά. Δηλαδή η νίκη σήμερα δεν είναι τόσο στο θέμα του ποδοσφαίρου, είναι πιο πολύ σε θέμα ψυχής και σε θέμα σεβασμού που έχουμε μεταξύ στα αποδυτήρια και με τη διοίκηση και όλοι μαζί. Είναι συνολική η προσπάθεια. Από εκεί και πέρα το πρωτάθλημα είναι τεράστιο, δηλαδή είδαμε ότι ο Αστέρας έχασε βαθμούς με το Καλαμάκι. Το πρωτάθλημα έχει full ποιότητα, δηλαδή ο πρώτος μπορεί να χάσει από το 10ο. Δεν υπάρχει εύκολο μάτς. Εμείς, όσο σημαντικό ήταν σήμερα το μάτς, την άλλη εβδομάδα πάμε σε ένα γήπεδο το οποίο το Ρουφ ξέρουμε την ιστορία του. Πέρσι έπαιζε στο Πελικ 2, έρχεται με άλλον αέρα στην κατηγορία, παρότι μπορεί να μην έχει κάνει φέτος την αντίστοιχη πορεία. Πρέπει να πας σε όλα τα μάτς με σεβασμό. Εμείς χαμηλά το κεφάλι, πανηγυρίζουμε σήμερα και από Τρίτη που έχουμε προπόνηση, το κεφάλι κάτω, πάμε σε ένα τέρμα δύσκολο παιχνίδι. Πιο σοβαρά από ποτέ, σίγουρα με ψυχολογία, γιατί αλλιώς πας μετά από αυτή τη νίκη. Αλλά όπως είπα, επειδή εμείς προσωπικά έχουμε κάνει γκέλες, θεωρητικά γκέλες, φοβάσαι τα πάντα πια. Δηλαδή, μπορεί να πας στον τελευταίο και να χάσεις βαθμούς. Οπότε δεν υπάρχει εύκολο δύσκολο. Νομίζω είναι και ένα δείγμα και του πρωταθλήματος που έχουμε. Δηλαδή, και στους δύο ομίλους πραγματικά υπάρχουν αποτελέσματα τα οποία δεν τα περιμένεις, γιατί πολύ απλά και οι ομάδες δεν έχουν τίποτα να χάσουν και είναι και όλες σε έναν βαθμό αρκετά ανταγωνιστικές. Η κάθε μία με την διαφορετική δυναμική της. Λοιπόν, δεν ξέρω, Άλεξ, αν θες κάτι άλλο να σημειώσεις σχετικά και με την ατμόσφαιρα που είδαμε στο γήπεδο. Η ατμόσφαιρα, νομίζω, μέχρι το 90 που τελείωσε το μάτς ήταν εξαιρετική και οι δύο ομάδες είχαν κόσμο μέσα στο γήπεδο. Ήταν γιορτή για το αθλητικό ποδόσφαιρο, μάτς τα οποία για μένα δεν χαρακτηρίζουν τα τοπικά. Ήταν ξεκάθαρο μάτς εθνικής κατηγορίας. Από εκεί και πέρα, μετά, για μένα, χωρίς λόγο έγιναν έκτροπα. Χωρίς λόγο έγινε κάτι το οποίο δεν ήταν σωστό. Νομίζω ότι ο κόσμος πάλι όμως σήμερα ήταν βροντερός και για τις δύο ομάδες. Συγχαρητήρια και στον κόσμο του Αστέρα που ακολούθησαν την Τσεσσαρνία εδώ πέρα, γιατί είναι πολύ μακριά. Ακολούθησαν την ομάδα τους και έδωσαν και νομίζω αύρα στο παιχνίδι. Και οι δικοί μας που ήταν παρόν μέχρι το 90 φωνάζανε ακόμα και στα λάθη μας. Ήταν νομίζω πολύ μεγάλο μάτς με νικητές εμάς εν τέλει. Όντως και στο φινάλι είδαμε και τις δύο ομάδες να παίρνουν το χειροκρότημα και από τους φίλους τους. Και πλέον ανανέουν το ραντεβού τους για την επόμενη αγωνιστική.
Νομίζω ότι τώρα σιγά σιγά τελειώνει και από το γύρο, οπότε θα κάνει και εσύ το δικό σα ταμείο. Σίγουρα έχετε κάνει μια πολύ σπουδαία νίκη και να δούμε πώ θα κλείσει από εδώ και πέρα το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν θα κάτι άλλο θέλει να συμπληρώσει. Όχι, όχι, δεν έχω να πω κάτι. Αν πω κάτι, είναι ευχαριστώ στα φιλαράκια που ακολούθησαν στο γήπεδο. Ωραία, αυτό ήθελα να λέω ο Αλέξ Κεραμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία εδώ. Συγχαρητήρια για την νίκη του Κεντάβρου Λυσίων 2-0 απέναντι στον Αστέρα Ξεγανή. Ευχαριστώ.